Τα λέω όλα αυτά γιατί κουράστηκα να αντιλαμβάνομαι το άσπρο ως μαύρο από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχουμε πλέον μια κατάσταση μιας μαύρης σελίδας. Το ένα είναι η ιστορία με τα όσα πέτυχαν οι Τούρκοι σε σχέση με Σουηδία, Φιλανδία και ΝΑΤΟ και το δεύτερο το Τουρκο-Αιγαίο. Φοβούμαι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα μας οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία επέσχυντη σαν τον Πρεσπών. Θα είναι οι πρέσπες της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ακόμη εθνικό έγκλημα στα τόσα που έχουν κάνει οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή η περιοχή, αυτό το λιμάνι που κατήντησε πάρκινγκ για οποιονδήποτε θέλει να παρκάρει, έπρεπε να είναι η πύλη της Ελλάδος από το Σουέζ. Θα μπορούσε λοιπόν η Καλαμάτα να είναι πύλη πραγματική της Ελλάδος, να κερδίζει 50 δις ετησίως, 60 δις η Ελλάδα, 100 δις και αυτά να έρχονται ως αντιπαροχή πίσω στην Καλαμάτα και στους πολίτες της. Και για το στρατόπεδο να πω επιτέλους, το στρατόπεδο πρέπει να γίνει νοσοκομείο για τη Δυτική Μάνη.